Λοιπόν, συνεχίζουμε, Κωνσταντίνα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα πάλι που μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με τον γνωστό YouTuber Αλέξανδρο Κοψιάλη, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε εμπλακεί το όνομά του σε όλο αυτό το χρονικό και το σκηνικό. Πήρε θέση μέσω του Instagram του στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης. Μετά από όλο αυτό που συνέβη. Η στήριξη που έδωσε δημόσια σε ένα από τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν ότι είχαν ανάμειξη σε αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Μετά από αυτό έκανε μια συνεργασία, αν θυμάστε, με τους αδελφούς Αντετοκούμπο, γιατί μέσω Instagram έδιναν δώρο, giveaway, ένα σπίτι. Και ακριβώς, με μια ανάρτηση λοιπόν τα αδέλφια Αντετοκούμπο αλλά και με δική του διέκοψαν αυτή τη συνεργασία και εκείνος είπε ότι θα επανέλθω δρυμύτερος και θα σας πω ακριβώς μέσω story το τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί εγώ αποχωρώ. Εχθές λοιπόν ανέβασε αυτό το story. Μιλάμε για έναν πολύ δημοφιλή YouTuber. Να πούμε και σε όσους δεν το ξέρουν, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν έχει YouTube. Ναι, δεν και έχει ασχοληθεί με το σύστημα. Στις ηλικίες των ακολούθων του συγκεκριμένου δεν ασχολείται με τα social media. Έχει 1.200.000 followers. Ακριβώς. Στο Instagram. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή στη νέα γενιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, με όλο αυτό που έχει γίνει, έχει χάσει μέχρι τώρα 100.000 followers. Αλλά από τα 1.200 πήγε στο 1%. Δεν δείτε ότι έχει χάσει 500.000. Σίγουρα, αλλά είναι και αυτό ένα πλήγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι. Πάμε να δούμε τι είπε και να το σχολιάσουμε. Ο λόγος λοιπόν που δεν βγήκα να μιλήσω όπως και αποδείχθηκε αληθινός είναι ότι κάθε φορά που βγήκα να δηλώσω το οτιδήποτε, αποπροσανατολιζόταν το ενδιαφέρον από εκεί που πραγματικά υπήρχε ανάγκη, δηλαδή από το αποτρόπο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, και ασχολιόμασταν με το οτιδήποτε άκυρο που δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Με το που έσκασε η υπόθεση με το χιδαίο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, άρχισα να δέχομαι απειλητικά και χιδαία και πρόστιχα μηνύματα και ντροπή σε όσους μου τα στείλανε, επειδή ο Δημήτρης ο Φιντηρίκος, ο οποίος αναφέρθηκε ως βιαστής, κρατάει το παιδί μου στην τελευταία του φωτογραφία, στο τελευταίο του post. Τα μηνύματα τα οποία δέχτηκα. Να σου ψοφήσει, καρκίνος εσένα και την οικογένειά σου, θάψτο, θα στο VR πετύχω, θα σε περάσω από πάνω με το αυτοκίνητο. Για ποιο λοιπόν λόγο εγώ να ρουφάω κάτι για το οποίο δεν φταίω. Βγήκα λοιπόν και είπα στο βίντεο, πρώτον, τάσομαι υπέρ της κοπέλας. Δεύτερον, είμαι κατά των βιαστών. Τρίτον, επειδή με ρωτάτε για το συγκεκριμένο άτομο και δεν φοβάμαι να βγω να πω το οτιδήποτε, εάν με ρωτάτε, έλειπε 31 του μηνός στο Μπουντάμπι. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της 24χρονης ότι δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία με δηλώσεις του στην τηλεόραση. Τρέχουμε στα βίντεο του 17 και του 18 που είναι αναρτημένα εκεί πέρα με εκατομμύρια προβολές σε Instagram και YouTube. Παίρνουμε ένα χιουμοριστικό βίντεο, αποκόπτουμε 5 δευτερόλεπτα και τον βαφτίζουμε ρατσιστή και ομοφοβικό. Το μοναδικό θετικό που μπορώ να κρατήσω από όλο αυτό είναι ότι χρήζει να δημιουργηθεί άμεσα μία γραμμή υποστήριξης θυμάτων κατά του ηλεκτρονικού bullying, κατά δηλαδή του cyber bullying. Διότι πολύ απλά κάποιος ψυχικά πιο αδύναμος μπορεί να ξεκινήσει καμιά ώρα πτήση από τον τέταρτο νομίζοντας ότι είναι ο Σούπερμαν και φοράει μπέρτα και να καταλήξει χαλκομανία στο οδόστρωμα και να έχουμε ένα θύμα cyberbullying από το τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να μην βιώσει κανείς άλλος αυτό που βίωσα εγώ τις τελευταίες ημέρες, αυτό το πανελλήνιο διασυρμό στηριζόμενο σε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, να μην νιώσει κανείς όσο άσχημα νιώσα εγώ τις τελευταίες ημέρες, να μην μπορώ να ανταποκριθώ στα οικογενειακά μου καθήκοντα, να μην κοιμάμαι, να βλέπω μόνιμα εφιάλτες και να είναι μόνιμα το σπίτι σε ένα κλίμα, λες και έχουμε κηδεία. Πολύ σωθυμός, πολύ ένταση. Ξεγύμνομα της άλλης πλευράς του διαδικτύου, των social media, του τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κοψιάλης μάλλον βλέπει την κακή πλευρά που ίσως ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει σε αυτό το σύστημα. Και πώς αυτό που λέει και ο ίδιος ότι πήρανε μία φράση του, και αυτή μία φράση που μπορεί να πήρε κάποιος και να τον κατηγόρησε τώρα, δεν ξέρει και ο ίδιος τι μπορεί να έχει κάνει σε έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος άκουσε αυτή τη φράση και ταυτίστηκε. Επίσης, αυτό λέγεται και κάπως ενσυναίσθηση. Δηλαδή, επειδή ζούμε τις εποχές του διαδικτύου, αυτές όλοι κινούμαστε, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, θα γράψουμε, θα ποστάρουμε. Πολύ εύκολα μπορεί να κάνουμε ένα λάθος, όσοι έχουμε και δημόσιο λόγο, ακόμα πιο εύκολα. Δεν πρέπει να περιμένουμε τον άλλο με το δάχτυλο στη σκανδάλη από καμία πλευρά. Γιατί το bullying, δυστυχώς στις μέρες μας, φέρνει ακόμα περισσότερο bullying και το βλέπεις να συμβαίνει. Όταν λοιπόν λες κάτι, πρέπει να μπαίνεις και στη θέση αυτού νου που το δέχεται αυτό και να καταλαβαίνεις πώς νιώθει εκείνος εκείνη τη στιγμή, ώστε να σταματήσεις να το κάνεις. Γιατί η ενσυναίσθηση είναι, αισθάνομαι εγώ, η λύση σε όλο αυτό το πράγμα. Απλά τις περισσότερες φορές παίρνεις θέση όταν το βιώνεις. Γιατί δεν έχεις ενσυναίσθηση. Γιατί να χρειαστεί να φτάσεις εκεί, να το βιώσεις,
πρέπει να το νιώσεις με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ωραία τα λέει ο Αλέξανδρος. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι πώς τα λέει. Είναι πολύ σκληρό πράγμα και δύσκολο πράγμα να ανοίγεις το κινητό σου και να διαβάζεις εκατομμύρια βρυσίδια. Για το παιδί σου. Και κατάρες και για το παιδί. Για το παιδί να πούμε και κάτι έτσι. Ότι και κάνει... για όποιο λόγο έτσι. Για όποιο λόγο. Και όποιος αν έχει κάνει κάτι, αν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι και η απάντηση του να σου ψοφήσει το παιδί. Καλά, αυτά, δε... αυτά είναι ανήκουστα. Όπως επίσης και το Instagram ή το Facebook ή οποιοδήποτε λογαριασμός πρέπει. Δεν είναι δικαστήριο. Αυτό. Ούτε οι άνθρωποι είμαστε δικαστήριο που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς αποδείξεις, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί μετά αποδείχτηκε, θα αποδειχτεί οτιδήποτε. Ότι κάποιος μπορεί να μην είχε συμμετοχή και τελικά να του έχει κάνει κακό στην ψυχολογία του και στη ζωή του και στην οικογένειά του. Αυτό λέει, λέει πολύ μεγάλο δίκιο. Ένας άνθρωπος ευάλωτος ή ψυχικά αδύναμος μπορεί με μια τέτοια κατάσταση να έχει πολύ κακό τέλος. Το μπούλινγκ οποιασδήποτε μορφής έχουμε δει αποτελέσματα που έχει φέρει. Αναδιαστήματα σε θέλει ψυχραιμία και επίσης θέλει τα αρρωστημένα μυαλά και τα αρρωστημένα πληκτρολόγια και τους αρρωστημένους λογαριασμούς να τους βγάζουμε από τη ζωή μας τόσο δημοκρατικά και τόσο απλά. Και να κοιτάξουμε λίγο την ψυχούλα μας, να τη διατρέβουμε, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Πώς θα αλλάξει ο κόσμος αν όλοι ψαχτούμε λίγο παραπάνω. Και όπως έλεγε η γιαγιά μου, η Ελένη Δημήτρη μου, μην κάνεις αυτά που δεν θες να σου κάνω. Σοφή η γιαγιά. Κάρμα.